εβδομάδα έχουν παρουσιαστεί κάποια περιστατικά από κάποιους υποτιθέμενους πελάτες στα γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων, οι οποίοι εκμισθώνουν το αυτοκίνητο, τα αυτοκίνητα, είναι ως επιτοπλίστων αυτοκίνητα τα οποία είναι μεσαίας κατηγορίας και πάνω, ακριβά και καινούρια, τα βάζουν στο καράβι και τα στέλνουν στην Αθήνα. Έχουμε δει μέχρι τώρα δύο περιστατικά. Το ένα αυτοκίνητο βρέθηκε και μάλιστα συλληφθήκανε και οι δύο οι οποίοι το είχαν υπεξαιρέσει. Βρέθηκε επειδή υπήρχε GPS στο αυτοκίνητο και είδε ο ιδιοκτήτης ότι το αυτοκίνητο είχε μπει στο καράβι και θα πήγαινε στην Αθήνα. Ειδοποιήθηκαν οι αρχές, κινηθήκαν ταχύτατα και συλληφθήκανε. Βλέπουμε και μάλλον έχει ξεκινήσει και στους συλληφθέντες βρέθηκε και εισιτήριο ενός άλλου αυτοκινήτου, ενός συναδέλφου, το οποίο είχε ταξιδέψει την προηγούμενη μέρα. Οπότε... Πώς? Είναι κάτι που σας βάζει σε ανησυχία. Ναι, ναι, και δεν ξέρουμε πόσα αυτοκίνητα ακόμα έχουν πάρει. Δηλαδή, φανταστείτε το δεύτερο αυτοκίνητο που βρέθηκε το εισιτήριο, κανονικά επέστρεφε 11 του μήνα. Οπότε ο ιδιοκτήτης θα το καταλάβαινε, δηλαδή ότι το αυτοκίνητο δεν γύρισε 11 του μήνα. Οπότε αυτοί είχαν όλο το χρόνο να κάνουν ό,τι ακριβώς θέλανε να κάνουν. Ζητήσαμε, μόλις γίνανε όλα αυτά, ζητήσαμε άμεση συνάντηση με τον λιμενάρχη Ηρακλείου και τον υπολιμενάρχη. Συζητήσαμε με ποιο τρόπο θα μπορεί να γίνεται περισσότερος έλεγχος όσον αφορά τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα που μπαίνουν στο καράβι, στα καράβια μάλλον. Γιατί είναι, στα συμβόλαια αναγράφονται στους όρους προϋποθέσεων ότι απαγορεύεται. Και σε μια συνεργασία μαζί με τις αρχές να δούμε πώς μπορούμε αυτό να ελεγχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Μας υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν πολύ περισσότερους ελέγχους, θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να μας βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και υπήρξε μια πάρα πολύ, μια άριστη συνεργασία θα έλεγα. Και νομίζω ότι το θέμα θα λυθεί. Και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους επόμενους, πώς να το πω, οι επόμενοι που θα θέλουν να υπεξαιρέσουν κάποιο αυτοκίνητο να το βγάλουν έξω από την Κρήτη. Είμαι παθών στη συγκεκριμένη υπόθεση. Νοικιάσα ένα αυτοκίνητο, δύο αυτοκίνητα συγκεκριμένα, το ίδιο άτομο. Το ένα όχημα βρέθηκε, το δικό μου όχημα αγνοείται ακόμα αυτή τη στιγμή. Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση από το λιμενικό Πειραιά. Σίγουρα ανησυχούμε και θέλουμε να ενημερώσουμε. Βασικά, από την πρώτη στιγμή ενημερώσαμε τα μέλη του συλλόγου μας να έχουν την προσοχή τους στη συγκεκριμένη υπόθεση, να είναι πιο προσεκτικοί και με τις προσπάθειές μας αυτή τη στιγμή, τις τελευταίες μέρες, προσπαθούμε να ενημερώσουμε και τις αρμόδιες αρχές, ώστε όσο το δυνατόν να γίνεται περισσότερη έλεγχη, ώστε να αποτρέψουμε τέτοια συμβάν στο μέλλον.